Επιλέξαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της κατασκευαστικής εταιρείας Οράων, η οποία έχει αναλάβει δύο πολύ σημαντικά έργα της Πρέβεζας. Το πρώτο, για λογαριασμό της εταιρείας Αρχιμίδης, είναι η επισκευή των κρυπηδωμάτων στην παραλία. Και το δεύτερο είναι μετά από προγραμματική σύμβαση της περιφέρειας με το Δήμο που αφορά την αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Ρεμπής. Καλημέρα, κύριε Ρεμπή. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Άννου, και στους αγρότες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που θα διαθέσετε για ενημέρωση των ακροατών μας και πραγματικά προσδοκούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση για αυτά τα δύο σημαντικά έργα. Να είστε βέβαιος γι' αυτό και είναι υποχρέωσή μας μερικών ανθρώπων να ενημερώνεται ο κόσμος αν με τον τρόπο που πρέπει και όταν πρέπει για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο έργο. Εσείς εκπροσωπείτε την εταιρεία Οράων, η οποία πήρε για λογαριασμό της εταιρείας Αρχιμίδης, η οποία ήταν μειοδότηση στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, για να κάνετε τις επίγουσες εργασίες επισκευής των παλιών κρυπηδωμάτων στο παραλιακό μέτωπο της Πρέβεζας. Ένα έργο που έχει χρηματοδότηση από το 18, αλλά μόλις φέτος καταφέραμε να το βάλουμε μπροστά. Και όπως είχα πει, κύριε Ρεμπή, πρόκειται για ένα έργο ειδικής φύσεως που απαιτεί και τεχνογνωσία και εμπειρία. Και νομίζω ότι αυτά, αν μη τι άλλο, η δικιά σας εταιρεία τα διαθέτει. Ξεκινήσατε λοιπόν. Δώστε μας μια πρώτη ενημέρωση. Τι προβλέπει η συγκεκριμένη εργολαβία? Καταρχήν να πω λίγο έτσι, αν μου επιτρέπετε, ότι η σχέση μου με τον Αρχιμίδη είναι πολύ παλιά. Κρατάει περίπου από το 89 και έχοντας κατασκευάσει ως στέλεχος της εταιρείας του και άλλων εταιριών που συμμετείχαμε μεγάλα λιμενικά έργα. Είναι μια ιστορική εταιρεία στα λιμενικά έργα, μεγάλη και με διεθνή παρουσία. Δεύτερον, να πω ότι στην περιοχή μας δοκιμαστήκαμε σε εισαγωγικά και επιτυχώς φτιάχνοντας ένα όμορφο κατά κοινή νομολογία λιμανάκι, το αληθικό κατοφύγιο του Παντοκράτορα, με το ίδιο σχήμα, με τον ίδιο τρόπο. Είναι το έργο που είχε μελετηθεί και χρηματοδοτηθεί επί των ημερών μου, κύριε Ρεμπή, και κατασκευάστηκε βέβαια από την περιφέρεια μετά. Χαίρομαι γι' αυτό, αν και εσείς οι πολιτικοί μαλώνετε ποιος το χρηματοδότησε και ποιος το έφτιαξε, αλλά χαίρομαι που το ακούω και είμαι βέβαιος ότι ήσταν καθοριστικός παράγοντας για την κατασκευή αυτού του έργου και εσείς τα χρόνια σας και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία. Να είστε καλά, πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν η σχέση είναι δοκιμασμένη. Λοιπόν, τρίτον λοιπόν τώρα θέμα είναι ότι το έργο αυτό δεν είναι μεγάλο έργο, όπως προλογίσατε, τέλος πάντων μπορεί να χαρακτηρίζεται σημαντικό. Μεγάλο. Είναι όμως εμβληματικό, ναι. Συγγνώμη λίγο έτσι για να το πω, είναι εμβληματικό έργο καταρχήν για την πόλη της Πρέβεζας και τους κατοίκους την καινούργια εποχή. Και παράλληλα όμως είναι και τεχνικό με ιδιαιτερότητες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες, τουλάχιστον να μην πω και για το ελληνικό δεδομένο, αλλά ξανακατασκευάσαμε με τον ίδιο τρόπο το λιμάνι της Χαλκίδας με την ίδια τεχνολογία. Άρα λοιπόν είναι ένα εμβληματικό έργο, ένα έργο το οποίο έχει ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και το οποίο θα δει ο κόσμος που ανυπομονεί τέλος πάντων να ξετυλίγεται το επόμενο διάστημα μπροστά του. Με απλά λόγια λοιπόν, κύριε Ρεμπή, τι προβλέπετε από αυτή τη συγκεκριμένη εργολαβία την οποία έχετε αναλάβει εσείς? Κοιτάξτε, το βασικό μέλημα της εργολαβίας αυτής είναι η αποκατάσταση, παύλα σταθεροποίηση, παύλα ό,τι άλλο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε χαρακτηρισμό, του κρυπηδώματος του παράλληλου από την γωνία των δικαστηρίων, από τον Προβλήτα δηλαδή εκείνων, μέχρι τη γωνία της Γοργόνας. Όχι Γοργόνας, εδώ του είναι το Άκτια, 380 μέτρα. Ναι, αυτά. Δηλαδή στην ουσία προβλέπεται η αποκατάσταση της υποδομής, δηλαδή της υποθαλάσσιας δομής του λιμανιού μας, το οποίο βούλιαξε, λέω τη λέξη αυτή για έτσι να κάθισε ας το πούμε στα τεχνικά, σε πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζει να κάθεται. Το τελευταίο όμως διάστημα έχει γύρει επικίνδυνα σε μήκος 77 περίπου μέτρων τμηματικά, γεγονός που καθιστούσε και καθιστά πολύ δύσκολη και επίγουσα την επισκευή του, προστασία του, διότι όπως κατανοούμε όλοι, αν καταρρεύσει τυχαίως από ένα γεγονός, από οτιδήποτε, ένα κρυπίδωμα, η θάλασσα θα φτάσει θα γίνει παραλία ο Άγιος Χαράλαμπος, χαραντολογώντας. Έχετε δει με βάση την αυτοψία, έχετε δει σπηλαιώσεις, έχετε βρει εκεί μέσα. Ναι. Και δυστυχώς υπάρχουν
υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, τα οποία τα έχουμε βιντεοσκοπήσει, τα παραδώσαμε και στην υπηρεσία, να έχει και αυτή γνώση. Είναι σπηλιώσεις οι οποίες είναι 1,80 ύψος, δηλαδή περπατάει άνθρωπος μέσα, επί 4 μέτρα πλάτος και βάθος 2-3 μέτρα, αρκετές είναι 2-3 τέτοιες που είναι πολύ επικίνδυνες. Πέρα όμως από αυτό είναι ότι το κρυπίδωμα το ίδιο, το οποίο είναι φτιαγμένο από λαξευτές πέτρες και από μπλόκια άτσαλα βαλμένα σκυρόδεμα της εποχής που το βαρδίσανε οι Γερμανοί και μετά, αποκαταστάθηκε δηλαδή, έχει γύρει επικίνδυνα και είναι τυχαίο γεγονός που σήμερα στέκεται όρθιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα κάνετε αυτές τις αποκαταστάσεις και μετά επίγειες, τι εργασίες επίγειες έχει. Επακόλουθο μετά, το βασικό ας πούμε της τεχνικής είναι αυτό, ας πούμε η ουσία του λιμανιού και το προϋπολογισμός και το κόστος. Στη συνέχεια θα γίνει η αποκατάσταση του δαπέδου από την εισίδα και έξω με καινούργια τεχνολογία, υλικά και σχεδιασμό. Και, θα μπουν καινούργια πίλαρ, θα μπουν κάποια πίλαρ καινούργια, θα μπουν πίλαρ που έπρεπε από χρόνια να έχουν μπει, που αφορούν την πυρόσβεση και τα σωστικά. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα λιμάνι το οποίο χρησιμοποιείται, ένα κρυπίδωμα για ελιμενισμό σκαφών, πρόσφατα ήμουν μάρτυρα στη Λευκάδα εκεί που ένα καταμαράν τεράστιο πήρε φωτιά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Ρεμπλή. Αν πάρει φωτιά κάποιο, έπρεπε οφείλει το λιμενικό ταμείο και σωστά με τη σύμβαση αυτή ο Δήμαρχος ενέταξε και τα πυροσβεστικά, μέσα πυροσβεστικά, νομίζω, πίλαρ πυροσβεστικά και σωσίβια. Διότι αν πάρει φωτιά κάποιο από τυχαίο γεγονός, θα μπορέσουμε να το σβήσουμε και όχι με τα λάστιχα από το παρτέρι της νησίδας. Άρα λοιπόν μπαίνουν και κάποια συμπληρωματικά απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία ενός τέτοιας υποδομής λιμενισμού σκαφών τουριστικών και στη συνέχεια μπαίνουν και κάποιοι κάδοι, τρεις κάδοι συγκεκριμένα, θα μας υποδείξει η υπηρεσία που υπόγει για να φύγει αυτό το πράγμα που βλέπουμε εκεί, η πλειάδα των κάδων. Άντε, που συσσωρεύονται στην παραλία. Μακάρι να δούμε και υπογειοποίηση κάδων στην παραλία, γιατί πράγματι δεν μας τιμά αυτή η εικόνα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρεμπή. Ο προϋπολογισμός, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου θα επαρκέσει ή ανάλογα με το τι θα αντιμετωπίσετε κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών? Είναι κατανοητό. Έχουμε καταρχήν δύο προβλήματα στο έργο αυτό, τα οποία το ένα γνωρίζουμε το γεγονός ότι χάσαμε από τις διαδικασίες που δυστυχώς προβλέπονται από τον νόμο και από τα ελεγχτικά συνέδρια, χάσαμε ένα πολύτιμο διάστημα χειμερινής, γιατί εδώ το καλοκαίρι δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Είναι βασικός παράγοντας αυτός, δεν είναι? Ακριβώς. Γι' αυτό ξεκινήσατε τώρα. Κατά συνέπεια, χάσαμε όμως μια χειμερινή περίοδο και τώρα, ενώ το έργο τελειώνει τον 11ο του 22, στην ουσία του χρόνου η περίοδος είναι ανύπαρκτη, έτσι, η χειμερινή του 22, πέρα από τις αρχές του 22. Διότι αναγκάζεσαι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο να σταματήσεις. Ναι, άρα ξεκινάτε από τώρα, από τον Σεπτέμβριο, λοιπόν, μέχρι τον Μάιο θα δουλέψετε. Ναι, άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε, αυτό έχει σχέση όμως τώρα με το πώς θα πετύχει η εφαρμογή της μεθόδου αυτής, γιατί είναι ίσως η μοναδική που εν πάση περιπτώσει επιβάλλεται σε τέτοια κατάσταση. Αυτή τι ρυθμό θα έχει, για το λόγο αυτό έχω φροντίσει να έχω διπλάσιο εξοπλισμό διατρητικών, θα τον δούμε εξάλλου εδώ, για να κερδίσουμε τον χρόνο, χωρίς όμως να προσδιορίσω, αν δεν κάνουμε τις πρώτες δοκιμές, τα πρώτα μέτρα, πρώτον, τι απόδοση θα έχει, διότι αυτό έχει σχέση με τις σπηλιώσεις. Φαντάζεστε να πρεσάρουμε ειδικά ενέματα και να πηγαίνουν στον Άγιο Χαράλαμπο. Πώς θα το πω τώρα, έτσι? Κατάλαβα. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε από τώρα. Όμως, αν όλα είναι φυσιολογικά σε γενικές γραμμές, με αυτά που γνωρίζουμε φυσιολογικά, γιατί δεν είναι φυσιολογικά, αλλά με αυτά που γνωρίζουμε από την έρευνα, θα προσπαθήσουμε μήπως και να ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό έως το Μάιο. Με απλά λόγια, κύριε Ρεμπή. Να συμπληρώσω λίγο για να έχετε εικόνα και εσείς οι αγρότες σας. Αν όμως μείνει κάποιο μικρό κομμάτι, ας πούμε, που δεν μπορούμε, στην ουσία ό,τι θα αποκαταστήσουμε, θα το αποκαταστήσουμε και σαν δάπεδο. Δεν θα υπάρχει δηλαδή εργοτάξιο στο λιμάνι. Λοιπόν, για να τα πω εγώ, για να τα καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί κάποιοι ιδιαίτερα επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης έχουν μια κάποια ανησυχία. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά μετακινείται, από ό,τι πληροφορήθηκα, τα σκάφη προς περιοχή που δεν εκτελούνται έργα. Θα εκτελείτε εργασίες υποθαλάσσιες, συγχρόνως θα κάνετε και τις αποκαταστάσεις όταν τελειώνεται ένα τμήμα επίγειες.
θα δουλέψετε μέχρι τον Απρίλιο-Μάη, ανάλογα με τον καιρό. Θα σταματήσετε τους 4 μήνες τους καλοκαιρινούς και θα ξεκινήσετε το 22 του χρόνου τέτοιο καιρό, τον Σεπτέμβριο. Του χρόνου τέτοιο καιρό, σας είπα λίγο πριν ότι μένουν, άμα πείτε ότι σταματήσουμε 20 Σεπτεμβρίου, τέλος πάντων 15-20 Σεπτεμβρίου, σου μένει στην ουσία ένας μήνας μέχρι την πέρα τη σύμβαση. Ναι, άρα θα πάρετε παράταση. Μπορεί να μην χρειαστεί. Δεν μας αφορά αυτό. Ξέρετε, το χειμώνα δεν μας απασχολεί αν κάνετε εργασίες κάτω και δεν χρειάζεται μερικές φορές να πιεζόμαστε στα χρονοδιαγράμματα, κύριε Δεμπή, γιατί μπορεί να κάνουμε και αστοχίες. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος, συγγνώμη κύριε Ιωάννου, να πω κάτι, γιατί μας ακούνε και ανθρώποι οι οποίοι έχουν αγωνία, επαγγελματίες, όπως είπατε κι εσείς. Επειδή αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα, το οποίο θα το δούμε όταν αναπτύσσεται, και επειδή θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι ενεμάτωση, είναι μια τεχνολογία η οποία είναι αόριστη κάτω από τα πόδια μας, θέλει ειδικές μεθόδους παρακολούθησης, ώστε πρώτον να μην χάνουμε υλικό άσκοπα στη θάλασσα ή στην ενδοχώρα, και δεύτερον να κερδίσουμε την ταχύτητα που θα πρέπει να κερδίσουμε, κάνοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα χωρίς να βιαστούμε. Εμείς το ευχόμαστε, κύριε Ρεμπή. Θα σας κάνω μόνο μία τελευταία ερώτηση. Ακούστηκε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης σε μια συζήτηση σχετικά με την δυσοσμία που υπάρχει σε διάφορα σημεία της παραλίας, ότι κατά τη φάση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου θα μπορέσουμε να δούμε και αν υπάρχουν αγωγοί οι οποίοι ρίχνουν λίματα. Μην κουράζεστε. Ακούστε να σας πω. Καταρχήν υπάρχει ένας αγωγός, τον οποίο τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος είναι στη γωνία στη Γοργόνα. Ο οποίος έρχεται και κατά περιόδους, που δεν ξέρει κανείς πότε είναι κάθε περίοδος, βγάζει λίματα. Να μην πω τι βγάζει, έτσι. Δεν τρέπομαι να το πω. Εσείς μπορεί να μην ξέρετε. Εγώ μπορεί να μην ξέρω. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, κύριε Ρεμπή, επειδή είσαι τεχνικός υποπτεύον, είναι δυνατόν να μην ξέρουν. Θα σας πω, βάλαμε κάμερα, και το λέω αυτό γιατί έχω ιδία γνώση. Βάλαμε κάμερα πολύ βαθιά μέσα. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι από ψηλά στον αγωγό αυτών ομβρίων κάποιοι ρίχνουν λίματα και δεν τα πάνε στο βιολογικό κατά περίοδους. Αυτό βεβαίως θέλει μια ιδιαίτερη, πρέπει να καταλαβαίνετε τώρα ότι πρέπει να σκάψουν στενά, σοκάκια, δρόμους για να ψάξουμε να βρούμε. Γιατί στα πρώτα μέτρα δεν είναι αυτό. Βάλαμε κάμερα μέσα, έτσι, υποθαλάσσια. Αυτά είναι τα προβλήματα της ΔΕΙΑ, τα οποία έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί ή πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παραλία, το παράλληλο μέτωπο, εάν υπάρχουν αγωγοί έως το υψόμετρο που εγώ θα παρέμβω ή που εγώ θα εφαρμοστεί η μέθοδος και τους βρούμε, τότε μπορούμε να τους υποδείξουμε στη ΔΕΙΑ για να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Ρεμπή, έχουμε και ένα άλλο έργο το οποίο έχετε ως εταιρεία ΟΡΑΟΝ. Είναι η αναβάθμιση των ιαματικών λωτρών. Έχουμε 5 λεπτά μόλις για να. Γιατί σταμάτησε, σε παρακαλώ, αυτό? Ξεκίνησε πολύ όμορφα με φωτογραφίες, με ταρατατζούμ, είδαμε εκεί διάφορα πράγματα και ξαφνικά πάγωσαν τα πάντα. Δεν κινείται τίποτε. Τι έγινε? Τώρα, να πω κάτι ότι το ταρατατζούμ με προσβάλλει εμένα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Το ξεπερνάω. Δεν αναφέρονται, δεν τα κάνετε εσείς τα ταρατατζούμ. Τα κάνουμε εμείς οι πολιτικοί, κύριε Ρεμπή. Εμείς για να προβάλλουμε ένα έργο. Παρακαλώ. Ναι, και εγώ πολιτικός ήμουν, οπότε πήρε και εμένα μέσα. Όχι. Εσείς στη συγκεκριμένη κουβέντα μας είστε ανάδοχος του έργου, τίποτε παραπάνω. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Εκεί λοιπόν πρέπει να ομολογήσουμε ότι όντως έτσι είναι. Εμείς ξεκινήσαμε πολύ δυνατά γιατί έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το περιθώριο το καλοκαιρινό μετά τον Αύγουστο για να θεμελιώσουμε το κτίριο, γιατί μετά δεν έχει θεμελίωση αν δεν γίνει. Πάμε σε απροσδιόριστες συνθήκες χειμερινές, οι οποίες δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν όμως παρενέβη η αρχαιολογία, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη έχει ένα σημαντικό μερίδιο στο δίκαιο που ζητάει. Έχει δίκαιο. Θα το έλεγα εν μέρη γιατί παντού υπάρχουν και έτσι και αλλιώς. Όμως διότι η περιφέρεια δεν είχε υπογράψει μέχρι χθες, προχθές, παραποχθές, εδώ δεν ξέρω αν υπέγραψε και πότε, νομίζω ότι υπέγραψε τώρα, την προγραμματική σύμβαση που είχε καθορίσει ο νόμος πριν την προτίθεται το έργο. Δηλαδή έκανε την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο για να κάνει την. Και δεν εγκρίθηκε η δαπάνη. Και με την περιφέρεια, η αρχαιολογία έκανε με την περιφέρεια την προγραμματική σύμβαση, η οποία όμως δεν είχε υπογραφεί. Μάλιστα. Δεν εγκρίθηκε η δαπάνη τα κονδύλια για να προληφθούν οι αρχαιολόγοι, διότι η περιοχή εκεί, όπως γνωρίζετε όλοι. Είναι αρχαιολογική. Είναι η περιοχή
του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αναζητούμε την Μπούγκα, αναζητούμε διάφορα. Άρα έτσι, τυπικό λοιπόν, ήταν το ζήτημα και όχι ουσιαστικό, δεν είχε τίποτε με τη μελέτη ή με κάτι. Όχι, όχι, το τύπο ουσιαστικό είναι αυτό, δεν είναι τυπικό. Άμα υπάρχουν αρχεία από κάτω, η αρχαιολογία πρέπει να κάνει το καθήκον. Ναι, 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 εννοώ. Και το έργο πρέπει να γίνει. Όμως με τη σύσκεψη που έγινε, που προκαλέσαμε όλοι μας και ο κύριος Δήμαρχος και εγώ για να προχωρήσει το έργο μπροστά εκεί επιτόπου με τις υπηρεσίες από τα Γιάννα και την αρχαιολογία, δώσαμε κάποιες λύσεις, έστω και ας το πούμε όχι καθαρά διαδικαστικές, διότι αν καταλαβαίνουμε ότι η αρχαιολογία θέλει ένα διαδικαστικό χρόνο 2 μήνες για να εγκριθεί από την αρχαιολογία στην Αθήνα η σύμβαση με την περιφέρεια που ήδη καθυστέρησε, όπως καταλαβαίνουμε χάνουμε το παιχνίδι. Άρα όπως λοιπόν δηλαδή, από ό,τι φαίνεται κάποιες λύσεις και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Άρα άμεσα περιμένουμε όσο νούπο να ξεκινήσετε και σε αυτό. Άμεσα, να σας ευχηθούμε κύριε Ρεμπή να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε εκ νέου διακοπές, ιδιαίτερα στο πολύ δύσκολο σύνθετο έργο της παραλιακής ζώνης. Και βεβαίως εμείς εδώ θα είμαστε, αν χρειαστεί θα ξαναεπικοινωνήσουμε για να δίνουμε την μέγιστη δυνατή πληροφόρηση στους πολίτες. Να είστε καλά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να είμαστε γεροί και δυνατοί καταρχήν όλοι, να ξεφύγουμε από καταστάσεις που δυστυχώς συμβαίνουν γύρω μας. Να είμαστε γεροί και δυνατοί και να περάσουμε λίγο έτσι σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Αυτό είναι ένα έργο δύσκολο, όπως είπαμε, θα γίνει. Θέλει τον χρόνο του, θέλει τη δοκιμή του, θέλει την προσοχή του και την υπομονή καταρχήν των πολιτών, διότι όπως υπάρχει το παλιό σλόγγαν που λένε ότι η όχληση είναι προσωρινή, τα έργα μένουν. Να είστε καλά, καλή σας μέρα κύριε Ρεμπή, ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, θα